δεν με ξέρετε. Όμως, μέσα από το ημερολόγιο μου θα με γνωρίσετε. Το όνομά μου βγαίνει από τα πολλά μου ταξίδια. Εσείς θα με φωνάζετε συνθηματικά 2P. Τι σημαίνει? Αυτό θα το ανακαλύψετε σε λίγο. Στο Λονδίνο απέκτησα 3 καλούς φίλους. Με είδαν μόνο μου και με πήραν στην παρέα τους. Παρόλο που δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα, παρόλο που είχαμε διαφορετικές συνήθειες, παρόλο που οι χώρες μας είναι τόσο διαφορετικές, παίξαμε, γελάσαμε, τρέξαμε και κυλιστήκαμε στον καζόν. Πολύ καζόν στο Λονδίνο. Είναι ωραίο να σε βάζουν οι άλλοι στην παρέα τους. Όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Γύρω μου, μεγάλα, επιβλητικά κτίρια, σαν γίγαντες ακίνητοι. Μα σαν έπεφτε η νύχτα, θαρρείς και ζωντάνευαν μέσα από τα χιλιάδες πολύχρωμα φώτα, τους αναρρύθμιτους ήχους, τους άπειρους ανθρώπους. Το μάτι μου θαμπωνόταν από τις πολύχρωμες βιτρίνες των πολυκαταστημάτων. Μπήκα σε ένα. Δεν ήξερα τι να πρωτοαγοράσω. Τελικά, αγόρασα ένα μικρό ραδιοφωνάκι. Η τιμή του ήταν μόνο 2 δολάρια και 99 cents. Βλέποντας το ραδιοφωνάκι, αναρωτήθηκα ποια μπορεί να είναι η μικρή του ιστορία, που κοστίζει μάλιστα τόσο φθηνά. Πώς πληρώθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ποιος πλήρωσε το κόστος της μεταφοράς από το ένα μέρος στο άλλο? Εγώ. Με τα 2 δολάρια και 99 cents. Αυτό με έκανε να σκεφτώ από πού προέρχονται τα πράγματα που χρησιμοποιώ και τι σημαίνει αυτό για μένα, για τον πλανήτη, για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το πρώτο μου ταξίδι στην Αφρική. Ανυπέρβλητη φυσική ομορφιά. Τοπίο που σου κόβει την ανάσα. Ζώα που δεν είχα ξαναδεί. Ήχοι που τους πρωτοάκουγα. Ο
όλα για μένα ήταν πρωτόγνωρα. Ξεκίνησα την ανακάλυψη κάνοντας σαφάρι. Φτάσαμε στον ποταμό Γιάλα. Είδα ότι είχε αρχίσει να στερεύει σε διάφορα σημεία. Όταν αργότερα δίψασα, ο οδηγός μου είπε να περιμένω να πάμε στην κοντινότερη επαρχιακή πόλη και να αγοράσω ένα μπουκάλι νερό από εκεί, σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ. Πώς είναι δυνατόν ένα φυσικό αγαθό να μην υπάρχει άφθονο για όλους? Τι σημαίνει αυτό για τις ζωές των ανθρώπων? Νερό ίσον πολύτιμο φυσικό αγαθό. Ως τέτοιο είναι δικαίωμα για κάθε άνθρωπο. Υπάρχει στη φύση, αλλά κινδυνεύει και από την αλόγιστη χρήση. Κράτησα το μπουκαλάκι έτσι, για να θυμάμαι και να σκέφτομαι. Τσέτσερε, Γκάνα, 15 Αυγούστου 2012. Τρεις μήνες τώρα τριγυρίζω στις χώρες της Αφρικής. Αποφάσισα λοιπόν να μείνω στο χωριό Τσέτσερε. Νερό και ηλεκτρικό στην περιοχή δεν υπήρχαν. Κάθε μέρα τρώγαμε porridge, δηλαδή ένα μείγμα από αλεύρι και νερό. Αναρωτιέμαι γιατί. Άρχισα να παρατηρώ τι τρώνε οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού. Αυτό που τώρα ζω στο Τσέτσερε συμβαίνει σε όλη την Αφρική, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και σε πάρα πολλές χώρες της Ασίας. Οι χώρες αυτές παράγουν τροφή, αλλά οι κάτοικοί τους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή. Αλήθεια, τι μπορώ να κάνω εγώ, ο Διοπή, για όλα αυτά? Ναι, σωστά μαντέψατε. Το όνομά μου σημαίνει παγκόσμιος πολίτης. Τα ταξίδια με έκαναν να σκέφτομαι πριν αγοράσω, να προσέχω πριν καταναλώσω. Με έμαθαν ότι όλος ο πλανήτης είναι ένα μικρό χωριό που όλα αλληλοσυνδέονται και εγώ ένας πολίτης του κόσμου. Τώρα γίνατε και εσείς συνταξιδιώτες μου. Ποιες αλήθεια είναι οι σκέψεις σας? Συνεχίστε να ταξιδεύετε όπως ταξιδεύω κι εγώ, για να βρείτε την θέση σας στον κόσμο και ποιος είναι ο ρόλος σας μέσα σε αυτόν.